12 λεπτά, κύριε Παναγιώτη. Με την ανοχή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ηγητής της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε να σχολιάσει το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Θα το κάνουμε όμως εμείς, διότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον προαιώνιο εχθρό του ελληνισμού, σε αυτή τη βρώματη Τουρκία, η οποία είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα δεινά των Ελλήνων αλλά και της Ευρώπης όπως βλέπουμε, ήταν μια τραγωδία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να κάθεται κάτω από ένα τεράστιο πίνακα του Κεμάλα Ατατούρκ, και αυτό δεν είναι τίποτα κακό για τους Τούρκους φυσικά. Σε αντιδιαστολή όμως με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα όταν έρχεται κάποιος Τούρκος αξιωματούχος, όπου τρέχουμε να κατεβάσουμε όποιο πίνακα έχει να κάνει και αφορά με την επανάσταση του 1821 ή με κάτι άλλο που μπορεί να τους θίξει. Επίσης είδαμε το δώρο που έκαναν στον κύριο Τσίπρα. Για πρώτη φορά πήρε την εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Όχι της Ελλάδας βέβαια, γιατί βγάζει και σπυράκια πολλές φορές με το εθνόσημο, αλλά της Τουρκίας με το όνομά του. Ωραία πράγματα. Είδαμε και τις φιλοφρονήσεις όπου μιλούσε στον Νταβούτογλου ο Αχμέτ, και ο Αχμέτ λες και είναι κολλητή από χθες. Και το αποκορύφωμα ήταν η γνωστή ατάκα, τον δουλεύουν όλοι για τη γραβάτα, του κάναν δώρο μια γραβάτα όπως και σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα την φορέσω όταν θα πάμε μαζί στην Κύπρο. Μάλλον αυτή τη γραβάτα θα πρέπει να την κάνουμε θηλιά στο δολοφόνο του Σολομού, που είναι κρατικός αξιωματούχος και κολλητός του Ερντογάν και του Νταβούτογλου. Αυτή είναι η μοναδική χρήση της εν λόγω γραβάτας. Είδαμε και το άλλο, ότι παρακολουθούσε στο γήπεδο και όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος να γιουχάρει όλο το γήπεδο. Εντάξει, αυτό δεν τον συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά δεν θα έπρεπε να συγκινηθεί από το γεγονός ότι οι ίδιοι Τούρκοι φίλαθλοι γιουχάιζαν ασταμάτητα και στο ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των Ισλαμιστών στο Παρίσι. Των Ισλαμιστών που χρηματοδοτούν συνεχώς οι Τούρκοι, που τους φέρνουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος και αλλού, που είναι βασικοί συνυπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν. Κρίμα. Όσο για τα ανοιχτά σύνορα που λέγατε, βγαίνουν τώρα στη φόρα τι έχει γίνει. Όλοι οι τζιχαντιστές από τη Συρία μέσω Ελλάδος έρχονται. Και κάποιοι επίορκοι τους δίνουν και διαβατήρια πλαστά, είτε συριακά, είτε ελληνικά, είτε κι αλλού. Μέχρι και στην Ονδούρα έφτασε η χάρη της Ελλάδος, όπου συνελήφθησαν 5 Σύριοι με πλαστά ελληνικά διαβατήρια. Τώρα για τα πρακτικά, συγγνώμη, κρατήστε τη φωτογραφία με τον κύριο Νταβούτογλου και τον Κεμάλ Ατατούρκ. Κρατήστε και τη φωτογραφία με την εμφάνιση με τον κύριο Τσίπρα. Και κρατήστε και το πρωτοσέλιδο της Χρυσής Αυγής, που παραμένει πιστή στην ιδεολογία της, στις θέσεις της, να αναλάβουν άμεσα ένοπλες δυνάμεις στη φύλαξη των συνόρων. Κρατήστε το και αυτό για το αρχείο, για τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Σήμερα με το εν λόγω νομοσχέδιο αποδεικνύεται περίτρανα ότι είσαστε στιγνοί καπιταλιστές. Γιουσουφάκια των τοκογλύφων, οι καλύτεροι υπάλληλοι τους, επενδεδημένοι βέβαια με μια κομμουνιστική προβιά. Ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο, ότι είσαστε κομμουνιστές με καπιταλιστική προβιά. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και καταλήγεται σε αυτό που πιστεύουν και οι δύο, και οι κομμουνιστές και οι καπιταλιστές, κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Και αυτά που μας είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς αναφερόμασταν σε κάποια σπίτια, στα σπίτια των φτωχών και των πλουσίων, αυτά είναι μπούρδες, διότι στη συντριπτική πλειοψηφία όλων των στεγαστικών δανείων έχουν να κάνουν, αφορούν μικρομεσαίους ανθρώπους, οι οποίοι μοχθούσαν, κόπιαζαν, προκειμένου να πάρουν ένα σπίτι με δάνειο, αποπλήρωναν δόσεις και όρους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί. Και τώρα έρχεστε και τους λέτε ότι είσαστε πλούσιοι και καλά κάνουν και σας παίρνουν τα σπίτια. Πόσο μακρινά ακούγονταν όσα έλεγαν οι παλαιότερα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτό το συνοθήλευμα που κανείς δεν έχει καταλάβει πώς ταιριάζει. Όταν ο κ. Καμένος κομπάζοντας έλεγε ότι ούτε ένα σπίτι δεν θα πάει στα χέρια τραπεζίτη. Και βλέπουμε τώρα, μας φέρατε ένα νόμο που το 25% των δανείων, λέτε, προστατεύεται απόλυτα. Προστατεύεται απόλυτα. Γιατί θα βάλει και πλάτη το ελληνικό κράτος από τα λεφτά που δεν έχει. Με 100 εκατομμύρια που έχετε προϋπολογίσει γι' αυτό. 100 εκατομμύρια που κανείς δεν ξέρει από πού θα τα βρείτε. Και που ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε κάποια ισοδύναμα και για αυτά. Ένα άλλο 35% έχει μια σχετική προστασία.
και εναπόκειται στις τράπεζες. Και γράφεται επακριβώς. Αν για κάποιο λόγο το εισόδημα δεν μπορεί να καλύψει τις δόσεις, μα δεν μπορεί να καλύψει, γι' αυτό δεν πληρώνουν τις δόσεις. Αν μπορούσαν, θα πλήρωναν. Δεν είναι μπαταξίδες, όπως είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Το δάνειο παραπέμπεται στον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Έχουν οι τράπεζες δεοντολογία? Και γιατί δεν παραπέμπεται στην κείμενη ελληνική νομοθεσία, που είναι απολύτως συγκεκριμένη και που μέχρι στιγμής έχει βγάλει άνω των 2.000 αποφάσεων δικαστικών προς όφελος των δανειοληπτών εις βάρος των τραπεζών? Γιατί και το Σύνταγμα της Ελλάδος, στο άρθρο 95 παράγραφο 5, λέει ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, προς αυτές τις χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις προς όφελος των δανειοληπτών και όχι των τραπεζών. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτή γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει, και για πολιτικούς και για δικαστές. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης. Και η τράπεζα αποφασίζει από μόνη της πώς θα αναδιαρθρώσει το δάνειο, αν θέλει. Ή αν θα θελήσει κάποια στιγμή που θα γίνει αυτό άμεσα, τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, να τα δώσει πακέτο όλα τα κόκκινα δάνεια σε ξένα φαντς, κοράκια, γήπες του εξωτερικού, οι οποίοι είτε είναι ρυθμισμένα είτε όχι, θα περιμένουν στη γωνία, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός πια έχει γονατίσει και δεν μπορεί να αποπληρώσει τίποτα απολύτως. Έρεται όμως η προστασία αν δεν υπάρξει συμφωνία και διατηρεί το δικαίωμα για πιο σκληρά μέτρα? Η απάντηση της Χρυσής Αυγής: εφαρμογή των νόμων, όπως σας είπαμε. Κανένα σπίτι στα χέρια λοποδίτη, είτε τραπεζίτη εντός Ελλάδος, είτε φαντ εκτός Ελλάδος, είτε οποιοδήποτε απατεώνα που έρχεται να πάρει το βιός του ελληνικού λαού. Και, είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες να ξαναγίνουν οικοκυρέοι. Τι εννοείται, ότι ήταν απατεώνες, μπαταξίδες? Μπαταξίδες ήταν κάποιοι άλλοι. Όπως το είπαμε χθες, το ξαναλέμε και σήμερα για να το ακούσει ο ελληνικός λαός, γιατί ψιλοπέρασε στα μουλοχτά. Η απόφαση για το μαύρο χρήμα του Γιάννου Παπαντονίου και της συζύγου του. 1.300.000 και κάτι ψηλά. Κανείς δεν ξέρει από πού ήρθανε. Και τελικά θα τη βγάλει καθαρή με κάτι, όχι 100.000 που είπα χθες, με 83.000 περίπου ευρώ. Δηλαδή νομιμοποίησε με... πόσο είναι περίπου αυτό? Λιγότερο από 10%, με 6% επί του μαύρου αυτού ποσού, όλο αυτό και καθάρισε. Έφαγε 4 χρόνια με αναστολή και όλα καλά. Να ποιοι είναι οι μπαταξίδες, να ποιοι είναι οι βρωμιάριδες, να ποιοι είναι αυτοί που έπαιρναν τα θαλασσοδάνεια, να ποιοι είναι αυτοί που έπαιρναν τα χρήματα του ελληνικού λαού και τα έβαζαν στις τσέπες και στους προσωπικούς λογαριασμούς. Και επειδή τα κάνατε όλα ρόιδο, φτάνουμε σε ένα σημείο να προσπαθείτε και να φέρνετε διάφορα παράλογα μέτρα και με την αναποτελεσματικότητά σας που την επιβεβαιώνετε κάθε μέρα, που σας διακρίνει, προσπαθείτε και οδηγείτε στην εξέβρεση βλακωδών αντιεθνικών ισοδυνάμων προκειμένου να κλείσετε άλλες τρύπες που όλοι γνωρίζουν και εσείς το παραδέχεστε. Είναι τραγικό να συμβαίνουν αυτά, όπως το 23% στην εκπαίδευση, και που τώρα φέρατε κάποιο ισοδύναμα. Θα βάλετε, λέτε, 5 λεπτά σε κάθε στήλη τυχερού παιγνίου, μόνο του ΟΠΑΠ, όχι άλλων διαδικτυακών ή άλλων στοιχημάτων. Και προς Θεού, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και καμία συμπάθεια προς κανέναν, ούτε προς τον ίδιο ιδιοκτήτη του ΟΠΑΠ. Εξάλλου, η Χρυσή Αυγή πρωτοστάτησε στη μη ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό βέβαια έρχεται σαν τη διαστολή με αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει, να εισπράξετε. Όλοι γνωρίζουν, σας έχουν φέρει τα στοιχεία οι πράκτορες των πρακτορείων Προπό, ΟΠΑΠ, οι οποίοι σας έχουν πει ότι το μαύρο χρήμα, το μαύρο στοίχημα αγγίζει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Αν καταφέρνατε να πιάσετε, να φέρετε τιμήμα αυτού στο νόμιμο τζόγο, τότε θα είχατε πολύ περισσότερα έσοδα για να καλύψετε τα ισοδύναμά σας. Αλλά με αυτό το οποίο κάνετε, θα στρέψετε περισσότερους παίχτες στον παράνομο τζόγο, γιατί σίγουρα δεν θα σταματήσουν να τζογάρουν. Το δεύτερο ισοδύναμο είναι ότι φέρατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά στη γη. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, είναι παραγωγός χώρα, όπου βάζουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο προϊόν, το οποίο είναι γεωργικό προϊόν, θεωρείται τρόφιμο, δεν θεωρείται ποτό, είναι προβληματώδες. Και για να καταλάβετε τι γίνεται, το 1992 το κρασί είχε ΦΠΑ 8-9%, 8-9% αν δεν κάνω λάθος, και φτάσαμε τώρα να έχει 23%. Και τα ακριβά εισαγόμενα ποτά, ουίσκι, βότκα και άλλα, από 36% που είχαν, και αυτά πήγαν στο 23%. Μειώθηκε η τιμή τους. Ωραία προσπάθεια, ωραίος αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος των 200.000 εινοποιών, των 700 περίπου εινοποιείων, των 20.000 και πλέον εργαζομένων
στα ηνοπία και στους χιλιάδες άλλους που ασχολούνται με συναφή με την ηνοπία επαγγέλματα. Αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος κάθε τι ελληνικού. Αυτό δείχνει ότι δεν σας ενδιαφέρει διόλου ούτε η πρωτογενής παραγωγή, ούτε η ανάπτυξη, ούτε η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Διότι όλα τα ισοδύναμα και τα προηγούμενα και αυτά αφορούν μόνο ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Γιατί αν το κάνετε στα εισαγόμενα, ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται κάποιος από την Τρόικα, όπως έγινε με το βοδινό κρέας που είναι στη συντριπτική πλειοψηφία εισαγωγής και σας είπε, «Νάιν, δεν θα βάλετε 23% στο βοδινό, βάλτε κάπου αλλού». Όσο για τα ανίσπρακτα ενίκια που το παρουσιάζεται ως κάτι που ξαλαφρώνει τον πολίτη, αυτή είναι το ήθος της πρώτη φορά αριστεράς. Να μην φορολογείται για ανίσπρακτα ενίκια εάν και εφόσον έχει προβεί σε διαδικασία έξωσης αυτού που μένει μέσα. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τι συμβαίνει την εποχή μας. Δεν εισπράττουν πολλοί ενίκια, αλλά επειδή ο Έλληνας έχει και φιλότιμο, σου λέει άστο το ενίκιο. Μπορεί να μην έχω να φάω, αλλά δεν θα τον πετάξω έξω στον δρόμο. Τώρα θα τους αναγκάσετε γιατί θα τους φορολογείτε για κάτι το οποίο δεν εισπράττουν. Για τις 100 δόσεις. Αυτό αποδεικνύει, συνεχίζεται για δεύτερη φορά να αποδεικνύεται πόσο αφαιρέγγι είστε. Φέρατε ένα μέτρο το οποίο ήταν ένα ισχυρό παυσίπονο στο χρέος όλων των Ελλήνων, ιδιωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, όλων όσων χρωστούσαν τις 100 δόσεις. Και σιγά σιγά αρχίζετε και εσείς οι ίδιοι το αποδομείτε. Αυξήσατε το επιτόκιο στο προηγούμενο νομοσχέδιο στο 5,5%. Τώρα φέρνετε μέτρα και προϋποθέσεις που είναι σίγουρο ότι μετά από λίγο καιρό κανένας δεν θα μπορεί να πληρώσει ή να τηρήσει τίποτα απολύτως. Δεν θέλετε να εισπράξετε, γιατί εισπράξησαν κάποια χρήματα με αυτή την διαδικασία. Όχι, δεν θέλετε, δεν επιθυμείτε. Άλλα είναι τα οποία επιθυμείτε. Για τα τέλη κυκλοφορίας ξανά φέρε εγκυότητα. Λέγατε ότι τα αυτοκίνητα τα οποία δεν ρυπαίνουν, τα καινούργια τεχνολογία δεν θα πληρώνουν τέλεια κάποιο χρονικό διάστημα. Και τι κάνατε, πάλι αφαιρέγγι. Τώρα, αφού πήρε κάποιο κόσμο, πήραν εταιρείε, ενοικιάσω, πήραν διάφοροι χιλιάδε, δεκάδε, εκατοντάδε χιλιάδε αυτοκίνητα και ήταν όλα τέτοια, τώρα του λέτε όχι, θα πληρώσετε. Πολύ ωραίοι είσαστε. Για την περαιτέρω μείωση νοσοκομιακών δαπανών, τι να πούμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχει προηγούμενο. Και εσείς συνεχίζετε με περαιτέρω μειώσεις. Σε συνδυασμό με όσα πάτε να κάνετε στο ελληνικό φάρμακο. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, για δύο λεπτάκια για μένα, με ανοχή. Όσα πάτε να κάνετε στο ελληνικό φάρμακο είναι ο τέλειος συνδυασμός καταστροφής της δημόσιας πρώην δωρεάν υγείας, της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Διαβάζουμε κι άλλα, όπως το άρθρο 1, όπου λέτε αυτό λεξί, ότι διευκρινίζονται τα απόρριτα στοιχεία που τηρούνται στη φορολογική διοίκηση και δύναται να χορηγηθούν στην Ελστάτ. Ποια Ελστάτ, τη διεφθαρμένη και σάπια Ελστάτ που κατηγορούσατε ότι έπαιρναν τα στοιχεία και τα έκαναν ό,τι ήθελαν. Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα, αυτό τόσο πολύ τα αγαπάτε και θα πρέπει καθιονδήποτε τρόπο να πάνε να τα χρησιμοποιήσει η Ελστάτ ή οποιοδήποτε για όποιο λόγο κάνει κέφι. Στα άρθρα 5 με 8, τα οποία αφορούν τη σπήρα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αυτή τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που έχει υπάρξει, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που όμως έχει παστωθεί με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος, δανεικά που δανειζόμαστε και τα δίνουμε σε αυτούς, για να τα δίνουν στις τράπεζες για να χρεοκοπούν και έχουμε ένα φαύλο κύκλο καταστροφής. Και βάζετε έναν όρο και λέτε ότι θα μπορεί να ασκεί βέτρο του Υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωση ασύμφωνων πωλήσεων τραπεζικών μετοχών. Παραδέχεστε ότι ό,τι έγινε μέχρι τώρα ήταν ένα τρισμέγιστο σκάνδαλο και μέχρι στιγμής είναι όλοι ατιμόρυτοι. Και μιλάμε για το του Χουσού, το οποίο έχει έναν ευρωκρατικό χαρακτήρα πλέον, αφού όλα θα μεταφερθούν, τα περιουσιακά του στοιχεία δεν είναι δικά του, του ελληνικού λαού είναι τα περιουσιακά στοιχεία που του θα κάνατε δώρο, πρίκα, σε έναν ανεξάρτητο φορέα, διακριτό από το νομικό πρόσωπο του ελληνικού δημοσίου. Πάρτε αυγό και κούρευτο. Όσο για εσάς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας που κάνετε στιγμή αντιπολίτευση, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο στις 14 Αυγούστου, εν γνώση σας για όλα τα προαπαιτούμενα τα οποία ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν. Και επειδή έχετε και τα δικά σας ισοκομματικά τώρα εκλογές, ποιος να πάει να ψηφίσει υπέρ του μνημονίου, 4 μέχρι την Κυριακή, να σας δούμε και μετά τι θα κάνετε. Αλλά είναι ειρωνικό και εξευτελιστικό για να ασχολείστε και να λέτε ότι εσείς κόπτεστε για τα καλά του ελληνικού λαού. Είσαστε εσείς αυτοί οι οποίοι φέρατε τα τελευταία 5 χρόνια μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, ψηφίσατε, δεν δείχνατε κανένα ίκτο για κανέναν απολύτως. Είστε εσείς που κυβερνούσατε 40 χρόνια και οδηγήσατε την πατρίδα εδώ που την οδηγήσατε και τώρα έρχεται και ζητάτε τα ρέστα από τον οποιονδήποτε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσετε συγγνώμη για όσα έχετε κάνει 40 τόσα χρόνια εις βάρος του ελληνικού λαού. Σαφώς και θα καταψηφίσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Θέλετε κάτι, ναι. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα να διαγραφεί από τα πρακτικά αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής περί βρώμας Τουρκίας. Δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε έτσι για μια χώρα. Όλα τα άλλα είναι απόψεις. Θα παρακαλούσα να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να γράψουμε την ελληνοκτόνο Τουρκία, να το αλλάξουμε με κάτι άλλο. Δικό σας θέμα. Το τι θα γράψετε είναι δικό σας θέμα. Απλώς λέω ότι το βρώμα Τουρκία... Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινόπουλο.